Λοιπόν, κύριε Αργυρούγκη, είναι κάθε χρόνο μεγάλη συζήτηση για το που ήταν ο Μακάριος εκείνες τις μέρες, τι έκανε, για την ομιλία που είχε γίνει στα Ηνωμένα Έθνη 19 Ιουλίου. Αυτά αποτυπώνονται πολύ, φωτίζουν κάποιες ψυχές, τα βρετανικά έγγραφα, και θα θέλαμε να μας πείτε τι βγαίνει από αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις 17 Ιουλίου, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έφτασε στο Λονδίνο, αφού τον διέσωσαν οι Βρετανοί, από τους οποίους ζήτησε άσυλο στις 16 Ιουλίου, όταν ήταν στην προστασία των Ηνωμένων Εθνών στην Πάφο, και τον μετέφεραν με αεροπλάνο μαζί με τη συνοδεία του μέσω Μάλτας, και έφτασε στο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Αγγλίας, Λάινχαμ, στο νοτιοανατολικό Τσίπεναμ, στις 17. Την ίδια μέρα είχε συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Βίλσον, και συνοδευόμενος τότε από τον Βρετανό Ύπατον Αρμοστήν εδώ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστα Σιώτη. Λοιπόν, εκεί είπε στον, εξιστόρησε στον Βίλσον ακριβώς τι έγινε, ότι ήταν στο Τρόοδος, είχε πάει για το Σαββατοκυριακό, ήρθε νωρίς το πρωί γιατί είχε συνάντηση με κάτι Ελληνόπουλα από την Αίγυπτο, και άρχισαν κάποιοι πυροβολισμοί. Ένας από τα παιδιά που άρχισε να μιλά του είπε συνέχισε, ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί και μετά πήρε τον μανδύα του και έφυγε. Άφηγε τα παιδιά εκεί και έφυγε, και τελικά έφτασε, όπως είπα, στο Λονδίνο στις 17. Στη συνάντηση με τον Βίλσον, ο Βίλσον έβαλε λόγια στο στόμα του Μακαρίου, γιατί με όσα του είχε πει ο Μακάριος, ο Βίλσον του είπε: με αυτά που μου λες έχουν τα χαρακτηριστικά εισβολής, και ο Μακάριος συμφώνησε. Επίσης ζητούσε από τις κυβερνήσεις και από άλλες κυβερνήσεις να υποστηρίξουν το αίτημα του για αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών από την Εθνική Φρουρά. Λοιπόν, και είπε στον Βίλσον ότι έτσι θα μιλούσε στα Ηνωμένα Έθνη, ότι θα κατηγορούσε την Ελλάδα ως εισβολέα. Και όντως στην ομιλία του στις 19 κατηγόρησε την Ελλάδα ως να έκαμε εισβολή 7 φορές. Πάντως, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, να πούμε το εξής, ότι από τα αμερικανικά έγγραφα φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ανησυχούσαν για την ομιλία του Μακάριου στα Ηνωμένα Έθνη, δεν ήθελαν να διεθνοποιηθεί το Κυπριακό σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργήσει πρόβλημα στο ψυχροπολεμικό σκηνικό που επικράτησε με τους Σοβιετικούς, και διαβάζαμε ότι έλεγαν να μην πάει πολύ μακριά ο Μακάριος. Πείτε του not to go too far on his speech, ας πούμε, στην ομιλία του. Να μην επισέλθει, εν πάση περιπτώσει, τόσο βαθιά και να μην δημιουργήσει τόσο μεγάλη εντύπωση που να διαταράξει τα status quo με τους Ρώσους, με τις Σοβιετικούς. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτή ήταν η άποψη του Kissinger, ο οποίος διαφώνησε στις 18 και 19 Ιουλίου με το Λονδίνο, παρόλο ότι τελικά ακολούθησε την πολιτική τους, διότι, όπως πολλές φορές είπα, το Κυπριακό δεν ήταν αμερικανικό θέμα και δεν είναι βρετανικό. Λοιπόν, ο Kissinger όντως διαφώνησε μαζί τους και τους παρακαλούσε να βρουν ήδη ως εγγυητές μία λύση με την οποία αυτός θα συμφωνούσε. Εκείνο που δεν ήθελε ο Kissinger ήταν τον Μακάριο, τον ήθελε να αντικατασταθεί, και προτιμούσε τον Κλειρίδη. Ούτε τον Σαμψόν ήθελε. Λοιπόν, και μάλιστα τους είπε ότι φαίνεται ότι δεν έχετε υπολογίσει τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτού που πάτε να κάνετε, και τους ζήτησε στο Κάλαχαν να μεταφέρει αυτές τις απόψεις αμέσως στον Πρωθυπουργό τότε. Και γι' αυτό όμως πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Όταν ο Μακάριος είδε τον Βίλσον, του είπε ότι οι τρεις κύριες δυνάμεις που θα μπορούσαν να πιέσουν την Ελλάδα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία και η Τουρκία. Πότε έγινε αυτή η συνάντηση με τον Βίλσον? Είχα συμφέρον σε μια ανεξάρτητη Κύπρο και ήσαν αντίθετοι στην Ένωση, αλλά δεν υπήρχε τώρα πρόβλημα να γίνει οποιαδήποτε Ένωση. Την ίδια μέρα, και αφού έδωσε τις υποσχέσεις του ότι έτσι θα αποκαλούσε την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μακάριος ήδη είχε και δεύτερη συνάντηση την ίδια μέρα, αργότερα το απόγευμα, με τον τότε Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, James Callaghan. Εκεί στη συνάντηση εκείνη, το Foreign Office το δέσμευσε τον Μακάριο, όταν ο Callaghan του ζήτησε
καλά του είπε πώς θα εκλάβουν στην Κύπρο τη συνεργασία μας με την Τουρκία. Και ο Μακάριος τους είπε να τους πείτε ότι είναι με τη συγκατάθεσή μου. Δηλαδή με τη συνένεσή μου. Όμως δεν υπήρχε άλλη περίπτωση συνεργασίας Βρετανίας-Τουρκίας παρά για την εισβολή. Και βλέπουμε ότι μετά τον Μακάριο είδαν τη Βρετανική κυβέρνηση, ο Ετσεβί, το οποίο ήρθε και εκείνος εδώ την ίδια ημέρα με ένα αεροπλάνο γεμάτο από αξιωματούχους του, στρατιωτικούς και πολιτικούς. Και εκεί συμφώνησαν, η Βρετανία έδωσε το πράσινο φως να γίνει η εισβολή, διότι συμφώνησαν με τον Ετσεβίτ να αλλάξει το status quo της Κύπρου, διότι το Σύνταγμα δεν είχε σπάσει από το 1964, συμφωνούσαν με τη γραμμή των Τούρκων. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ετσεβίτ του ζήτησε να τον βοηθήσουν και ζήτησε να χρησιμοποιήσει και τις βάσεις, αλλά οι Βρετανοί αρνήθηκαν, του είπαν όχι, διότι έχουμε άλλα συμφέροντα εκεί, αλλά υποσχέθηκαν στον Ετσεβίτ να εμποδίσουν την Ελλάδα από το να στείλει οποιαδήποτε βοήθεια για την Κύπρο, ούτως ώστε να έχει καιρό ο Ετσεβίτ. Υπολόγιζαν ότι σε 48 ώρες θα μπορούσε να εξασφαλίσει το ποθούμενο του, το οποίο απέτυχε βέβαια. Λοιπόν, φτάνει ο Ετσεβίτ να μην ενοχλούσε τις βάσεις. Αυτή ήταν η συμφωνία και έτσι έγινε. Mm-hmm. Όταν έφτασε στην Αμερική ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εκεί είχε συνάντηση με την τουρκική αντιπροσωπεία, γιατί στο αεροπλάνο καθώς ερχόντουσαν στο Λονδίνο, ο Ετσεβίτ είπε στον Παρουτσού, ο οποίος τότε ήταν ο υπεύθυνος για το Κυπριακό, μόλις φτάσουμε στο Λονδίνο, του είπε, θα πάρει στην αντιπροσωπεία μας στα Ηνωμένα Έθνη να δουν τον Μακάριον προτού αυτός κάνει την ομιλία του, για να μην καταφερθεί αρνητικά ενάντια στην Τουρκία. Και όντως ο Παρουτσού στα απομνημονεύματα του, τα οποία δημοσίευσε η σημερινή τη δεκαετία του 90, είδαν τον Μακάριον, ο οποίος ευχαρίστησε την Τουρκία, και ο Παρουτσού γράφει, διότι ο λόγος που ευχαρίστησε την Τουρκία είναι διότι είχε την ψευδέστηση ότι θα επενέβαινε ως εγκύτρια δύναμη να τον αποκαταστήσει ως πρόεδρο. Mm-hmm. Και αυτά τα είχε πει και στο Λονδίνο. Κυρία Μπαργυρού, κάποιος που μας ακούει τώρα θα πει ότι όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι γραμμένα σε εφημερίδες, υπάρχουν σε άλλα έγγραφα, υπάρχουν προσβάσιμα τα έγγραφα τα οποία μας περιγράφεται τώρα κάπου για να τα διαβάσει και ο ίδιος ο κόσμος. Βεβαίως, τα βρετανικά έγγραφα είναι ελεύθερα από χρόνια τώρα για το 1974. Ομολογία του Παρουτσού τη δημοσίευσε η εφημερίδα Σημερινή, mm-hmm, τη δεκαετία του 90. Είναι στο βιβλίο μου «Η Διζωνική versus Δημοκρατία» του 2019, αλλά και στο προηγούμενο. Και ο Οσμάν Ολτσάι έδωσε διαταγή στην αντιπροσωπεία, όπως είπα, και γράφει ότι ο Μακάριος είχε πέσει στη θάλασσα και αναζητούσε σανίδα σωτηρίας. Έβλεπε την Τουρκία σαν δύναμη σωτηρίας. Έπρεπε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία του, πράγμα που έγινε. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι, να σας πω και την ημερομηνία, 12 Ιουλίου του 1993, σελίδα 5 σημερινής. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την δήλωση και τη συνεννόηση που έκανε με τον Γουίλσον, την έγραψε και ο κύριος Κώστας Χατζηκοστής στο βιβλίο του 6 προεδρικά πορτρέτα, σελίδα 61 και πέρα, και γράφει «Η ομιλία του Μακαρίου στα Ηνωμένα Έθνη 19 Ιουλίου του 1974, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων, είναι ένα από τα κείμενα που σφράγισαν τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Μάλιστα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία και αντέδινε στον Μακάριο ότι η Ελλάδα είχε εισβάλει στην Κύπρο. Ο Μακάριος συμφώνησε, το σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο», γράφει ο κ. Χατζηκοστής, «καταγράφει επί λέξη. Ο Πρωθυπουργός υπέδειξε ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι το γεγονός, δηλαδή το πραξικόπημα, είχε κάποια χαρακτηριστικά εισβολής. Ο πρόεδρος Μακάριος συμφώνησε. Είναι ολοφάνερο ότι η συζήτηση αυτή, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων από τα μυστικά αρχεία των Άγγλων, υπήρξε ο πρόλογος για την ομιλία του Μακαρίου στα Ηνωμένα Έθνη λίγες μέρες αργότερα». Mm-hmm. Και να πούμε ότι όταν ο Μακάριος είπε, και γράφει και εδώ ο κύριος Χατζηκοστής, όσον αφορά την αναφορά του
που έδωσε ουσιαστικά τη λαβή στην Τουρκία να εισβάλλει. Καλό το Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε ο Μακάριος, να χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους και τα στην διάθεση του μέσα, ώστε η συνταγματική τάξη εν Κύπρο και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Κύπρου να αποκατασταθούν άνευ καθυστερήσεως. Καθώς έχω ήδη δηλώσει, τα γεγονότα εις Κύπρον δεν αποτελούν εσωτερική υπόθεση των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Τούρκοι της Κύπρου επηρεάζονται επίσης. Το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας είναι μια εισβολή και εκ των συνεπειών της θα υποφέρει όλος ο λαός της Κύπρου, αμφότεροι Έλληνες και Τούρκοι. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, Φανούλα, νομίζω... Αυτή η δήλωση του Μακαρίου όμως, ναι, συγκρούεται και διαψεύδεται, διότι τόσο ο ύπατος αρμοστής στη Λευκοσία, ο κύριος Όλβερ, όσο και οι Αμερικανοί είχαν από τις 18 την προηγούμενη επιβεβαιώσει ότι δεν είχαν πάθει τίποτα οι Τούρκοι, και αυτό το επιβεβαίωσε στο Βρετανόν ύπατον αρμοστή και ο Τούρκος, Τουρκοκύπριος Υπουργός Άμυνας που ήταν ο Οσμάν Ορέκ, του είπε ότι μάλιστα εξήρε για τη συμπεριφορά της Εθνικής Φρουράς, ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά έναντι των Τουρκοκυπρίων. Μάλιστα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.